Με μεγάλη χαρά δεχόμαστε απόψε σε αυτή τη συζήτηση τον Ευκλήδη Αντρέ Μανσέ, έναν φιλόσοφο από τη Βραζιλία, ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική εμπειρία στο χώρο της αλληλέγγυας οικονομίας, που είναι ένας σημαντικός τομέας δραστηριότητας κοινωνικής και παραγωγικής στην Βραζιλία. Ο Ευκλήδης Αντρέ Μανσέ παρουσιάζει για τη σημερινή συγκυρία που βρισκόμαστε εδώ ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βρισκόμαστε σε μία φάση κατά την οποία γίνεται μία προσπάθεια να συσπηρωθούν εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, να επεξεργαστούν έναν προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και τις πολιτικές που είναι δυνατό και αναγκαίο να στηρίξουν αυτό τον τομέα δραστηριότητας, και αυτή η αναζήτηση να επηρεάσει τόσο την πολιτική των κρατικών θεσμών, όσο και την δραστηριότητα και την συνεργασία αυτών των εγχειρημάτων. Η συζήτηση αυτή σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα μας επιτρέψει να υπερβούμε μία αναζήτηση διεξόδου η οποία υπάρχει σήμερα λόγω αυτής της αέναης συζήτησης για μία συμφωνία με τους δανειστές, να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα η όποια τέτοια συμφωνία δεν είναι σήμερα η από στρατηγική τουλάχιστον άποψη, αλλά και από σε ό,τι αφορά τις άμεσες ανάγκες, δεν είναι το παν, δεν είναι η συζήτηση η πιο ενδιαφέρουσα την οποία μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτό το στρίμωγμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα, πίσω από τις πιέσεις που δέχεται, έχουμε την εκδήλωση ενός πολύ σοβαρού αδιεξόδου στο οποίο έχει φτάσει σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα σε όλο τον κόσμο, και το αδιέξοδο αυτό εκδηλώνεται στην Ελλάδα επειδή ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός έχει κυριαρχήσει και έχει καταφέρει να ελέγχει στην πραγματικότητα τις οικονομικές εξελίξεις, επειδή οι δυνατότητες πρωτοβουλίας, οι δυνατότητες αναζήτησης νέων κατευθύνσεων για τις κοινωνίες και τις οικονομίες στην πραγματικότητα φημώνεται από τις ανάγκες των τραπεζών και από την κυριαρχία των τραπεζών. Και επειδή τα προβλήματα του περιβάλλοντος, όπως νομίζω όλοι γνωρίζουμε, αποτελούν σήμερα έναν εφιαλτικό κίνδυνο για τις ανθρώπινες κοινωνίες, και είναι αναγκαίο να φύγουμε από την λογική του κέρδους, από την λογική της ισόρευσης, από τη λογική της αέναης ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να βρούμε νέες ισορροπίες. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο επίπεδο της περίφημης αναμενόμενης συμφωνίας με τους δανειστές, είναι προφανές ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Οι κοινωνικές τάξεις και οι σχέσεις των κοινωνικών τάξεων δεν είναι αυτές που ήταν μέχρι πριν από την κρίση ακόμα. Η κοινωνία, η ελληνική ιδιαίτερα, δεν έχει θεσμούς οι οποίοι είναι ικανοί να την βγάλουν από τη σημερινή κατάσταση, και οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις
το κεφάλαιο με δύο λόγια, δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα ενδιαφέρον να λύσει τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα παραγωγικά και τα περιβαλλοντικά τα οποία αφορούν τις κοινωνίες μας. Αυτό που μας λέει ο Ευκλήδης, η προβληματική του Ευκλήδη με βάση προφανώς την πολύ πλούσια εμπειρία της Βραζιλίας, είναι ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι ένα δεκανίκι μιας διαχείρισης του καπιταλισμού, μιας ανάκαμψης των καπιταλιστικών οικονομιών. Είναι η συγκρότηση, μια νέου τύπου συγκρότηση της κοινωνίας με βάση την κάλυψη αναγκών, με βάση την δημοκρατική λειτουργία, τη λήψη δηλαδή αποφάσεων των ίδιων των εργαζομένων και των πολιτών, είναι ένας προσανατολισμός προς την ισότητα και την βιωσιμότητα. Πρέπει επομένως να κάνουμε εμείς που έχουμε και όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με αυτό το προβληματισμό, πρέπει να κάνουμε ορισμένα μεγάλα βήματα για τις ανάγκες αυτής της περίοδου. Όπως σας είπα στην αρχή, υπάρχει μία εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση και πάρα πολλοί προσπαθούν να προχωρήσουν, να βρουν νέες λύσεις, νέες κατευθύνσεις, να πάρουν νέες πρωτοβουλίες.